Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Η εκπομπή Ομογένεια εδώ Λονδίνο και αυτή την Παρασκευή θα σας κρατήσει συντροφιά και θα σας ενημερώσει για την επικαιρότητα και τα γεγονότα που διαδραματίζονται εδώ, στην καρδιά του Λονδίνου. Ας δούμε όμως πρώτα τους τρόπους που μπορείτε να μας παρακολουθείτε. Παρακολουθήστε την εκπομπή Ομογένεια εδώ Λονδίνο, αλλά και όλες τις παραγωγές του Hellenic TV ελεύθερα σε ολόκληρη την Αγγλία από το Freeview στο κανάλι 264. Απλά επιλέξτε την κατηγορία International από το Vision TV. Με το Rockbox μπορείτε να παρακολουθείτε όλα τα τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά κανάλια από Ελλάδα και Κύπρο. Το Rockbox μπορείτε να το προμηθευτείτε από τα γραφεία της CETA UK και να έχετε απεριόριστη τεχνική υποστήριξη. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το Hellenic TV στο τηλέφωνο 020 82 92 70 37 ή με την CETA UK στο τηλέφωνο 0800 036 00 78. Με το application Vision TV Net μπορείτε να παρακολουθείτε όλα τα προγράμματά μας ζωντανά στο κινητό, στο tablet ή στον υπολογιστή σας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα προγράμματα του Hellenic TV και τους τρόπους που μπορείτε να μας παρακολουθείτε, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.hellenictv.net. Σας καλούμε να μας ενημερώνετε για τις εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται στην κοινότητά μας. Επικοινωνήστε μαζί μας και εμείς θα βιντεοσκοπήσουμε το γεγονός και θα το προβάλλουμε στο Hellenic TV. Το τηλέφωνο μας είναι 020 82 92 70 37 και η ηλεκτρονική μας διεύθυνση info@hellenictv.net. Την Παρασκευή στην εκπομπή Ομογένεια εδώ Λονδίνο θα δείτε τις πιο ενδιαφέρουσες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν πρόσφατα. Σε αυτό το πρόγραμμα θα δείτε την παρουσίαση του βιβλίου του κ. Σάβα Παυλίδη με τίτλο 49 μέρες στην κόλαση. Επίσης θα σας παρουσιάσουμε αποσπάσματα από τα εγγένεια της έκθεσης της αγιογράφου Έλληνας Παπαδοπούλου. Ένα μικρό απόσπασμα από την φετινή παράσταση στο θέατρο τέχνης Back to Hackney. Και θα κλείσουμε την εκπομπή μας με φάσεις, γκολ και πανηγυρισμούς από το First Division Cup Final μεταξύ των ομάδων Ανόρθωσης Ολύμπια. Ας ξεκινήσουμε με το πρώτο μας θέμα, το οποίο αφορά την παρουσίαση του βιβλίου του κύριου Σάβα Παυλίδη με τίτλο 49 μέρες στην κόλαση. Η παρουσίαση του βιβλίου πραγματοποιήθηκε στις 22 Μαΐου στο οίκημα της Ελληνικής Κυπριακής Αδελφότητας υπό την αιγίδα της Εθνικής Κυπριακής Ομοσπονδίας, στην οποία παρευρέθηκαν και συνεργάτες του σταθμού μας. Επίσης, η ίδια παρουσίαση έγινε και την επόμενη μέρα, 5η, 23 Μαΐου, στο Ελληνικό Κέντρο του Λονδίνου και ήταν υπό την αιγίδα του Hellenic Community Trust. Εμείς θα σας παρουσιάσουμε την πρώτη μέρα, στην οποία τίμησαν με την παρουσία τους ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Τροπαίου κ. Αθανάσιος, ο οποίος εκπροσώπησε τον Αρχιεπίσκοπο, ο Ύπατος Αρμοστής της Κύπρου κ. Ευρυπίδης Ευρυβιάδης, ο ακόλουθος άμυνας της Κυπριακής Ύπατης Αρμοστίας, συνταγματάρχης Ελευθέριος Αντιστεφάνου, ο εκδότης του κ. Παυλίδη Ηλίας Επιφανίου, ο οποίος ήρθε από την Κύπρο ειδικά για αυτή την εκδήλωση, ο πατέρας Ιωσήφ Παλιούρας και άλλοι ιερείς της Ομογένειας, ο έφεδρος ανθιπολοχαγός Λάκης Ζαβαλής, ο οποίος ήταν συμπολεμιστής του συγγραφέα, καθώς και πλήθος Ομογενών, οι οποίοι κατέκλυσαν την αίθουσα της αδελφότητας. Συντονιστής της εκδήλωσης ήταν ο κύριος Κωνσταντίνος Καβαδάς και ο κύριος ομιλητής ήταν ο έγκριτος δημοσιογράφος Θανάσης Καβός, ο οποίος την χάνει να είναι και γαμπρός του συγγραφέα. Η εκδήλωση άρχισε με χαιρετισμό και καλωσόρισμα από τον γραμματέα της Εθνικής Κυπριακής Ομοσπονδίας, κύριο Ανδρέα Καραολή. Ας τον παρακολουθήσουμε. Εκλεκτή, προσκεκλημένη, ειδικά από την Κύπρο, κύριε Επιφανίου, κύριε Ζαβαλή, σας καλωσορίζουμε στο Λονδίνο. Αγαπητέ φίλε Σάβα Παυλίδη, με μεγάλη χαρά προσήλθαμε όλοι σήμερα για να δούμε την παρουσίαση του βιβλίου του Σάβα Παυλίδη 49 μέρες στην κόλαση. Το βιβλίο το πήρα πριν λίγες μέρες, διάβασα μόνο 150 περίπου σελίδες, αλλά μέσα σε αυτές τις σελίδες είδα να ξετυλίγεται μπροστά μου το δράμα της Κύπρου. Ο Σάβας Παυλίδης είναι πρώτα απ' όλα άνθρωπος με τα αισθήματα που έχουμε όλοι μας. Εγώ καταλαβαίνω γιατί δεν παρουσίασε το βιβλίο του
πριν καιρό. Σκεφτόταν εάν θα έλεγε τα πράγματα με το όνομα τους και τα λέγει πραγματικά, ακριβώς όπως συνέβησαν τον Ιούλιο του 1974. Στη συνέχεια, ο συντονιστής της εκδήλωσης, κύριος Κωνσταντίνος Καβαδάς, αφού καλωσόρισε και χαιρέτησε τους παρευρισκόμενους, έκανε μια αναφορά στον συγγραφέα αλλά και στο βιβλίο. Ας παρακολουθήσουμε ένα απόσπασμα από την ομιλία του κύριου Καβαδά. Φιλέστατε, εξοχότατε, είπατε ανμοστή, ευσεβές ιερατείων, εκπρόσωποι του παρικιακού τύπου και της τηλεόρασης, εκλεκτοί προσκεκλημένοι. Ο λόγος της απόψινής συγκέντρωσής μας σε αυτή την φιλόξενη αίθουσα της Ελληνικής Κυπριακής Αδελφότητας υπό την αιγίδα της Εθνικής Κυπριακής Ομοσπονδίας είναι γνωστός σε όλους μας. Η προσέλευσή σας δηλώνει ότι περιμένετε να ακούσετε και να μάθετε για ένα νέο βιβλίο που πρόσφατα κυκλοφόρησε και το οποίο θα μας παρουσιάσει αργότερα ο κύριος Θανάσης Γκαβός. Πιστεύω ότι θα έχετε αυτή την αναμονή για αυτό το βιβλίο, όχι μόνο διότι γνωρίζετε το συγγραφέα, αλλά και διότι αντικείμενο που πραγματεύεται είναι, το αντικείμενο που πραγματεύεται είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον, αφού εκείνες οι μαύρες μέρες του 1974 άφησαν σε όλον τον ελληνισμό βαθιά και ανοιχτά τραύματα οργής, θλίψης και απογοήτευσης και αγανάκτησης, τα οποία αν και έχουν περάσει 45 χρόνια δεν έχουν ακόμα επουλωθεί. Ακολούθησαν και άλλες ομιλίες. Αμέσως μετά ανέβηκε στο βήμα ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Τροπαίου, κύριος Αθανάσιος, ο οποίος εκπροσώπησε τον Σεβασμιότατο Αρχιεπίσκοπο Θυατήρων και Μεγάλης Βρετανίας, κύριο Γρηγόριο. Έδωσε πολλά συγχαρητήρια στο συγγραφέα, κύριο Παυλίδη, και ο ίδιος, αλλά και εκ μέρους του Αρχιεπίσκοπου για τα πραγματικά γεγονότα, τα οποία καταγράφει με λεπτομέρεια στο βιβλίο του ο κύριος Παυλίδης. Ας παρακολουθήσουμε ένα απόσπασμα από την ομιλία του Θεοφιλέστατου. Μόλις μου δόθηκε από μέρους του Σεβασμιότατου το παρακάτω. Ελόγημον κύριο Σάβα Παυλίδη, επιθεωρητήν εκπαιδεύσεως Υπουργείου Παιδείας Κύπρου, εντάφθα αγαπητέ κύριε Παυλίδη, Χριστός Ανέστη. Έλαβα διαχειρός του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Τροπαίου κυρίου Αθανασίου το πόνημά σας 49 μέρες στην κόλαση, μαζί με τη δωρεά σας των 100 λιρών για την Αρχιεπισκοπή μας και ευχαριστώ πολύ. Θέλω πρώτα να σας συγχαρώ θερμά για τη συγγραφή των απομνημευμάτων σας, για τα γεγονότα που διαδραματίστηκαν κατά την τουρκική εισβολή στην Κύπρο τον Ιούλιο και Αύγουστο του 1974, ιδιαίτερα στην περιοχή της Κερίνιας Κύπρου, αποτέλεσμα των οποίων ήταν ο διαμελισμός του τόπου σε βόρεια και νότια Κύπρο και η γνωστή τραγωδία προσφυγοποίησης του πληθυσμού της. Εσείς εβιώσατε την τραγωδία, την πραγματικά τραγική πλευρά, με τον πόλεμο που έφερε τους Έλληνες και τους Τούρκους αντιμέτωπους σε σκληρές και φωνικές μάχες, οι οποίες είχαν ως αποτέλεσμα τον θάνατο πολλών νέων μας και τον σφαγιασμό του λαού μας. Γι' αυτό γράφεται με πάθος και υπογραμμίζεται μεταξύ άλλων τη σκληρότητα του πολέμου με τα γνωστά επακολουθά του. Να ευχαριστήσετε τον Εντριάδη Θεό γιατί καταφέρατε να επιζήσετε και να περιγράφετε πολλά από εκείνα που είδατε και ζήσατε και με τόση ζωντάνια μας περιγράφεται στο βιβλίο σας. Επόμενος ομιλητής ήταν ο ακόλουθος άμυνας της Κυπριακής Ύπατης Αρμοστίας, συνταγματάρχης Ελευθέρωσης Αντιστεφάνου, ο οποίος έδωσε πολλά συγχαρητήρια στο συγγραφέα για τον τρόπο που έχει καταγράψει τα πραγματικά γεγονότα του πολέμου του 1974 στην Κύπρο. Ας παρακολουθήσουμε ένα απόσπασμα από την ομιλία του κύριου Χατζηστεφάνου. Εξοχότατε Ύπατε Αρμοστή, ευσεβές χαιρατίο, φίλε Πρόεδρε της Εθνικής Ομοσπονδίας Κυπρίου στο Ηνωμένο Βασίλειο, εκλεκτοί προσκεκλημένοι, αγαπητέ Σάβα, συμπατριώτες, συμπατριώτησες, Χριστός Ανέστη. Νιώθω προνομιούχος για την τιμή που μου έκανε ο Σάβας Παυλίδης να είμαι εκ των παρουσιαστών και από τους πρώτους που είχαν στα χέρια τους το βιβλίο 49 μέρες στην κόλαση.
μιας εξόχως ποιοτικής έκδοσης των εκδόσεων Ηλίας Επιφανίου. Ενός βιβλίου που χαρακτηρίζεται από την απλότητα, σίγουρα όχι απλοϊκότητα, τη διάβια του λόγου, τα ξεκάθαρα μηνύματα. Ο Σάββας Παυλίδης δεν μασά τα λόγια του. Το βιβλίο του είναι μαστιγωτικό για όλους μας, για την επιλεκτική, πλην όμως καθημαγμένη και ατιμωτική συλλογική μας μνήμη. Διότι, φίλε Σάββα, η καταγραφή και δημοσίευση της προσωπικής σου μνήμης στο βιβλίο 49 μέρες στην κόλαση την καθιστά πλέον συλλογική μνήμη. Για όλους όσους ζήσαμε τα γεγονότα του 1974 και εντέχνως ή επειδή έτσι μας βόλευε, τα διαγράψαμε ή τα παραποιήσαμε. Το σημαντικότερο όμως, η μνήμη σου γίνεται γνώση για τη νέα γενιά. Διότι αυτά τα γεγονότα πρέπει να διδάσκονται διαχρονικά, αντικειμενικά, για να αξιολογούνται τα ολέθρια αποτελέσματά τους, ώστε να αποφευχθεί η επανάληψη των ίδιων λαθών. Στη συνέχεια στο βήμα ανέβηκε ο εκδότης του βιβλίου, κύριος Ηλίας Επιφανίου, ο οποίος ήρθε από την Κύπρο ειδικά για αυτή την εκδήλωση. Μεταξύ άλλων, δήλωσε ότι το βιβλίο που έχουμε μπροστά μας σήμερα είναι μια μαρτυρία προσωπική, βγαλμένη μέσα από τις αναμνήσεις και τα βιώματα μιας ταραγμένης εποχής, σημαδεμένη από την δίνη της κυπριακής τραγωδίας. Ας παρακολουθήσουμε ένα μικρό απόσπασμα από την ομιλία του εκδότη, κύριο Ηλία Επιφανίου. Να σας ευχαριστήσω για την εδώ παρουσία σας απόψε, στην πρόσκλησή μας για την παρουσίαση ενός ιδιαίτερα σημαντικού βιβλίου. Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που βρισκόμαστε απόψε εδώ, τόσο μακριά από την Κύπρο, αλλά παράλληλα χάρη σε εσάς και τόσο κοντά της και σας ευχαριστούμε θερμά γι' αυτό. Το βιβλίο που έχουμε ενώπιον μας σήμερα είναι μια μαρτυρία προσωπική, βγαλμένη μέσα από τις αναμνήσεις και τα βιώματα μιας ταραγμένης εποχής, σημαδεμένη από τη δίνη της κυπριακής τραγωδίας το καλοκαίρι του 1974. Άλλος ένας ομιλητής ήρθε από την Κύπρο και αυτός ήταν ο συμπολεμιστής του συγγραφέα, ο οποίος ήταν το 1974 έφεδρος ανθιπολοχαγός, ο κύριος Λάκης Ζαβαλής, ο οποίος είχε πάρα πολλές αναμνήσεις και προσωπικές μαρτυρίες, τις οποίες τις μοιράστηκε με το ακροατήριο. Ας παρακολουθήσουμε ένα μικρό απόσπασμα από την ομιλία του κύριου Λάκη Ζαβαλή. Η δική μου συνεισφορά θα είναι βασικά μια προσωπική αφήγηση από την δική μου εμπειρία το 1974, όπως έζησα τα γεγονότα τα οποία περιγράφει στις σελίδες του βιβλίου του. Και οφείλεται σε ένα λόγο. Είχα την ευκαιρία, την τύχη θα έλεγα, να ήμουν αυτόπτης μάρτυρας και να ζήσω τα περισσότερα από τα γεγονότα που ο Σάββας περιγράφει και για τα οποία μπορώ ανεπιφύλακτα να πιστοποιήσω την αυθεντικότητά τους. Έτυχε να υπηρετήσω στην ίδια μονάδα και σχεδόν στα ίδια μέτωπα με τον συγγραφέα από το βράδυ της 20ης Ιουλίου 1974 μέχρι και την απόλυσή μας στις αρχές Σεπτεμβρίου. Έζησα κάποτε από κοντά, άλλοτε από μακριά, όλα όσα με τόση μαστοριά της πένας του περιγράφει. Και τα περιγράφει σχεδόν όλα με αντικειμενικότητα, χωρίς καμιά υπερβολή και με γλώσσα τόσο ζωντανή που φέρνει στη μνήμη μου πικρές εμπειρίες, τραγικούς θανάτους, αλλά και σκηνές ηρωισμού. Όπως προαναφέραμε, κύριος ομιλητής της παρουσίασης του βιβλίου ήταν ο γνωστός δημοσιογράφος Θανάσης Γκαβός, ο οποίος παρουσίασε πολλά αποσπάσματα του βιβλίου, αφού και ο ίδιος συνεργάστηκε και βοήθησε τον πεθερό του για τη συγγραφή του. Αναφέρθηκε στο ύφος και στο ήθος του συγγραφέα και πώς έζησε μαζί του κατά τη διάρκεια της συγγραφής. Ο κύριος Γκαβός αναφέρθηκε και σε πολλά κεφάλαια του βιβλίου. Ας παρακολουθήσουμε ένα απόσπασμα από την παρουσίαση του κύριου Γκαβού. Θεοφιλέστατε, εξεγότατε κύριε υπατιαρμοστή, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας και καλωσορίσατε. Καταρχάς θέλω να συγχαρώ τους προλαλήσαντες, διότι έχοντας διαβάσει το βιβλίο, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ εύστοχοι όλοι οι χαιρετισμοί που ακούσαμε. Και πραγματικά, προσωπικά, συγκινήθηκα και ξέρω το ίδιο και ο κύριος Σάββας. Και βέβαια να ευχαριστήσω και τον κύριο Καβάδα για την εισαγωγή του, αν και νομίζω ότι πέρα από κάθε άλλη ιδιότητα, νομίζω ότι αυτοχαρακτηρίζομαι ως τυχερός άνθρωπος, γιατί ο Σάββας Παυλίδης είναι πεθερός μου. Βέβαια, πρωτίστως είμαι τυχερός επειδή έχω παντρευτεί τη Μέρη, να μην ξεχνιόμαστε, και γενικότερα επειδή λέω οικογένεια την οικογένεια Παυλίδη.
Ο τίτλος λοιπόν του βιβλίου που παρουσιάζουμε σήμερα, 49 μέρες στην κόλαση, αναφέρεται, όπως ακούσατε και νωρίτερα, στις 49 ημέρες που διήρκεσε η επιστράτευση του Σάβα Παυλίδη από την 20 Ιουλίου μέχρι τις 6 Σεπτεμβρίου του 1974 λοιπόν. 28χρονος έφεδρος ανθιπολοχαγός των δυνάμεων καταδρομών τότε, κατά την υπεράσπιση της Κύπρου ενάντια στην τουρκική εισβολή. Και αυτό που έχουμε στα χέρια μας, για την ακρίβεια, είναι ένα εμπλουτισμένο ημερολόγιο. Το προσωπικό ημερολόγιο που τηρούσε με κουράγιο και διορατικότητα κάθε νύχτα τότε, στο καμίνι της μάχης, ο έφεδρος ανθιπολοχαγός. Στην ουσία, δηλαδή, είναι ένα βιβλίο που γράφεται εδώ και 45 χρόνια. Είναι ένα ημερολόγιο που επίσης τμήματά του είχαν δημοσιευθεί το 1977, σε περίπου 80 συνέχειες τότε, στην κυπριακή καθημερινή εφημερίδα «Ο Αγών». Είναι το πρώτο βιβλίο του Σάβα Παυλίδη, τον οποίο βέβαια οι περισσότεροι γνωρίζετε ως εκπαιδευτικό, ως δάσκαλο, επιθεωρητή προϊστάμενο της ΚΕΑ εδώ, της Κυπριακής Εκπαιδευτικής Αποστολής. Άλλοι το γνωρίζετε ως ιεροψάλτη ή ως μέλος τόσων και τόσων παρικιακών οργανώσεων. Εγώ αυτό που έχω να πω είναι ότι υπό όλες αυτές τις ιδιότητες και υπό πολλές άλλες, νομίζω ότι ο κύριος ο Σάββας Παυλίδης είναι αγαπητός σε όλους και λόγω ενός πράγματος κυρίως. Κάτι που αναβλύζει και από το βιβλίο. Και αυτό είναι η ακεραιότητα του χαρακτήρα του. Ο συγγραφέας λοιπόν, όπως βλέπουμε και στο βιβλίο, δεν μπορεί να αποδεχθεί το άδικο. Δεν μπορεί επίσης, του είναι αδύνατο, να κρύψει την αλήθεια. Και νιώθει χρέος καθήκον να προτάξει το στήθος του για να υπερασπιστεί όσα πιστεύει. Και νομίζω ότι με αυτό το βιβλίο βγάζει από μέσα του, ακουμπώντας το χαρτί, κάτι που ήταν πολύ πολύ μεγαλύτερο από τον ίδιο, κάτι που έπρεπε να υποθεί και κάτι που πρέπει να διαβαστεί. Και το βιβλίο αυτό άργησε πάρα πολύ. Όχι τόσο διότι έλειπαν κατά καιρούς κάποια κομμάτια ή χάθηκαν κατά καιρούς κάποια κομμάτια του ημερολογίου, ούτε λόγω έλλειψης χρόνου, αλλά άργησε επειδή ο κύριος Σάββας ήξερε πως έπρεπε να γράψει κάποια πράγματα πολύ σκληρά και διόλου κολακευτικά, ακόμα και ονομαστικά, για ανθρώπους με τους οποίους διατηρούσε ή ακόμα και διατηρεί σχέση και επαφή. Και αυτό το κάνει. Το κάνει με έναν τρόπο αφοπλιστικά ειλικρινή, που εν τέλει δεν καταφέρεται εναντίον ατόμων, αλλά εναντίον καταστάσεων και συνθήκων. Δεν το κάνει σαν δικαστής, δεν είναι αυτή η πρόθεσή του. Είναι απλά αυτό που βλέπουμε, η αγνή και βιωμένη αλήθεια του, και αυτή είναι που τελικά γράφει το βιβλίο. Γράφει στην εισαγωγή του. Όχι για να αποδώσω ευθύνες, αλλά πρωτίστως για να διαφυλάξω αλόβητη την αξιοπρέπεια, τον γνήσιο πατριωτισμό και την ιερή μνήμη των συμπολεμιστών μου και όλων των άλλων πεσόντων. Και για να παρεμποδίσω, στο μέτρο του δυνατού, την παραχάραξη της ιστορίας. Τι είναι λοιπόν στην ουσία του αυτό το βιβλίο? Είναι σίγουρα, όπως διαβάζουμε και στον χαιρετισμό του Υπουργού Εξωτερικών, του κ. Χριστοδουλίδη, μία αγνή κατάθεση ψυχής. Και είναι πολλά πράγματα συγχρόνως. Είναι ιστορική καταγραφή της εισβολής και του διχασμού από την οπτική του εδάφους. Πάντα οπτική, πολύτιμη και σε αυτή την περίπτωση συγκλονιστική. Είναι μία συναρπαστική λογοτεχνική περιγραφή που παίρνει τον αναγνώστη μαζί στο πεδίο της μάχης, καθώς η αφήγηση έχει μία ροή λιτή και αβίαστη, και μιλάμε για μία αφήγηση και για μία πλοκή που σε πολλούς θα θυμίσει κινηματογραφικό σενάριο ή ένα εξαίσιο μυθιστόρημα, μέχρι βέβαια που θυμόμαστε ότι τίποτα από όλα αυτά δεν είναι από κύμα φαντασίας, είναι όλα εμπειρία και ομοία αλήθεια, πολλές ομές αλήθειες. Οι ομιλίες έκλεισαν με τον ίδιο τον συγγραφέα, τον κύριο Σάββα Παυλίδη, ο οποίος συγκινημένος από την μεγάλη ανταπόκριση του κοινού, αλλά και των επίσημων αρχών και όλων των ομογενών που κατέκλυσαν την αίθουσα, αναφέρθηκε στους λόγους τους οποίους τον προέτρεψαν να γράψει αυτό το βιβλίο. Αναφέρθηκε σε περιστατικά που έχουν μείνει ανεξίτηλα στη μνήμη του, από αυτόν τον άνισο πόλεμο, από τον οποίο χάθηκε η μισή Κύπρος, αλλά και πολλές ανθρώπινες ζωές. Τι είδε με τα μάτια του και ποιες ενέργειες έκανε για το καλό όλων. Στο βίντεο που ακολουθεί θα σας παρουσιάσουμε ένα απόσπασμα από την ομιλία του κυρίου Παυλίδη. Το βιβλίο μου έχει μορφή ημερολογίου και περιγράφει χρονολογικά μέρα με τη μέρα τις προσωπικές μου περιπέτειες, αλλά και τις σκληρές δοκιμασίες και τις θυσίες των ανδρών της αποκοπής σας από την 33η μοίρα καταδρομών δημιουργίας μου,
που έτυχε να διοικώ ως ο αρχαιότερος μεταξύ τους έφεδρος αντιπολοχαγός των δυνάμεων καταδρομών. Περιλαμβάνει ονομαστικές και γενικές αναφορές σε πρόσωπα και καταστάσεις που συνέθεσαν το τρομερό σκηνικό εκείνης της μαύρης περίοδου για τον τόπο μας και τους ανθρώπους του, χωρίς πρόθεση ή διάθεση για απόδοση ευθυνών σε οποιονδήποτε. Κύριες επιδιώξεις του βιβλίου μου είναι η απόδοση των οφειλόμενων τιμών στους πεσόντες συμπολεμιστές μου, αλλά έμμεσα και στους επιζήσαντες άντρες της δημιουργίας μου και τους άντρες όλων των δυνάμεων που αγωνίστηκαν μαζί μας και μας στήριξαν τις τραγικές εκείνες μέρες του πολέμου. Η εξύμνηση της εμμονής στο υπέρτατο καθήκον της υπεράσπισης της πατρίδας κάτω από οποιασδήποτε συνθήκες και έναντι οποιοδήποτε τμήματος που επιδείχθηκε από όλους εκείνους τους ευσυνείδητους μόνιμους και έφεδρους αξιωματικούς και στρατιώτες που πολέμησαν με αυταπάρνηση τον Τούρκο εισβολέα, καθώς και από πολλούς απλούς πολίτες που υπέστησαν σκληρές δοκιμασίες και βασανιστήρια, ατιμάστηκαν και δοκιμάστηκαν σκληρά. Τα ονόματα των περισσότερων από αυτούς συγκαταλέγονται στους ατέλειωτους καταλόγους των πεσόντων, αγνοωμένων και μαρτύρων της μικρής και μεγάλης πατρίδας μας. Η αυστηρή κριτική όσων πρόσφεραν κάκιστες υπηρεσίες στην πατρίδα, την ώρα ακριβώς που η Κύπρος είχε ανάγκη της γνήσιας, πρόθυμης και αποφασιστικής πατριωτικής προσφοράς τους. Η παρεμπόδιση της αλλίωσης της ιστορίας με τη γραπτή μαρτυρία μου. Η εκπομπή μέσα από το πειραχτωμένο καμίνι των αιματηρών πολεμικών συγκρούσεων ενός ηχηρού και γνήσιου αντιπολεμικού μηνύματος. Η αντικειμενική ενημέρωση από πρώτο χέρι όσων επιθυμούν να μάθουν συγκεκριμένα πραγματικά γεγονότα που διαδραματίστηκαν τότε. Και τέλος, ο παραδειγματισμός και ο ορθός φρονηματισμός των νέων γενεών. Όχι η πλήση εγκεφάλου που μας είχαν κάνει οι χουντικοί κρατούντες τότε που υπηρετήσαμε εμείς στην Εθνική Φρουρά. Σημαντική επίσης επιδίωξη του βιβλίου μου είναι και η συνειδητοποίηση της ανυπολόγιστης συμφοράς που έπληξε την πατρίδα μας λόγω του διχασμού του λαού μας με ανάμειξη ξένων που έθρεψε τον άκρατο φανατισμό μιας ελάχιστης έστω μειοψηφίας του. Με βάση καλά μελετημένα σχέδια από ξένους, εξυπηρετήθηκαν τα δικά τους συμφέροντα μέσω της ενεργοποίησης και έντεχνης χρησιμοποίησης, με μπόλικο χρήμα πρέπει να πούμε κιόλας, κάποιων δικών μας αφελών εθνοποτέρων. Οι άνθρωποι αυτοί, εκμεταλλευόμενοι τα γνήσια εθνικά αισθήματα αγνών αλλά παρασυρμένων στην πλειοψηφία τους συμπατριωτών μας, τους έσπρωξαν σε αντεθνική δράση και χωρίς πιθανότατα οι ίδιοι να το είχαν αντιληφθεί, τους χρησιμοποίησαν προς εξυπηρέτηση αλλότριων σκοπών και επιδιώξεων. Προσμονή και ελπίδα μου είναι ότι το βιβλίο μου θα προσφέρει στον αναγνώστη ακόμα μια ασήμαντη έστω πηγή πληροφόρησης και ενημέρωσης από πρώτο χέρι για πραγματικά γεγονότα που βίωσα το 1974. Θέλω δε να πιστεύω ότι η εμβάθυνση στα αίτια που τα προκάλεσαν και η εκτίμηση των μάλλον μη αναστρέψιμων αποτελεσμάτων τους θα προβληματίσει σοβαρά και θα φρονηματίσει ώστε να μην επιτραπεί ποτέ επανάληψη τέτοιων απαράδεκτων καταστάσεων που αν γίνει, όπως λέχθηκε ήδη, θα είναι μια πολύ τραγική κατάληξη. Χαίρομαι ιδιαίτερα γιατί με την ενθάρρυνση και συμπαράσταση αρκετών συναγωνιστών, συγγενών και φίλων έγινε επιτέλους κατορθωτή η έκδοση και κυκλοφορία του βιβλίου μου. Απολογούμε όμως συγχρόνως για τυχόν αισθήματα πικρίας που δυνατόν να προκαλέσουν σε κάποιους μερικές ονομαστικές αναφορές σε πρόσωπα και γεγονότα που περιγράφονται στο βιβλίο. Αυτό όμως δεν έγινε κακόβουλα. Ήταν αναπόφευκτο γιατί ακριβώς γίνεται αναφορά σε πραγματικά ιστορικά γεγονότα που έζησα, τα οποία συντελέστηκαν από υπαρκτά πρόσωπα. Ωστόσο, δεν είναι πρόθεσή μου να αναφερθώ στην σύντομη αυτή ομιλία στα γεγονότα αυτά. Τα έχετε άλλωστε ακούσει, έστω και περιληπτικά, και από τον παρουσιαστή του βιβλίου μου και όλους τους προλαλήσαντες. Και εγώ προσωπικά έχω εκπλαγεί
για τα όσα είχαν να καταμαρτυρήσουν όσοι παρουσιάστηκαν στο βήμα προηγουμένως. Έχετε επίσης την ευκαιρία να τα διαβάσετε αργότερα με άνεση στο βιβλίο. Περιορίζομαι απλά να αναφέρω ότι αισθάνομαι ικανοποιημένος και ευτυχής, επειδή βρίσκομαι απόψε στην ευχάριστη θέση να πραγματοποιώ ενώπιον σας μαζί με τους συνεργάτες μου την παρουσίαση του βιβλίου μου. Μετά από το τέλος των ομιλιών, ο συντονιστής, κ. Κωνσταντίνος Καβαδάς, ζήτησε από όλους να τραγουδήσουν τον εθνικό ύμνο και στη συνέχεια ο συγγραφέας, κ. Σάβας Παυλίδης, υπέγραψε βιβλία σε όλους όσοι παρευρέθηκαν εκεί. Θα θέλαμε να κλείσουμε την ωραία αυτή συγκέντρωση ψάλλοντας όλοι μαζί τον εθνικό ύμνο. Σε γνωρίζω από την όψη του σπαθιού την τρομερή. Σε γνωρίζω από την όψη που με βιά μετράει τη γη. Απ' τα κόκαλα βγαλμένη των Ελλήνων τα ιερά και στα πρώτα αντριωμένη χαίρο-χαίρε ελευθεριά και στα πρώτα αντριωμένη χαίρο-χαίρε ελευθεριά και σαν πρώτα αντριωμένη χαίρο-χαίρε-λευτεριά. Ολόκληρη αυτή τη συγκινητική εκδήλωση θα σας την παρουσιάσουμε προς εγώ στην εκπομπή με το φακό του Hellenic TV.